Πάμε και στο χώρο της εστίασης τώρα, κυρίες και κύριοι. Θα συνομιλήσουμε στο δελτίο ειδήσεων του ΓΑΣ με τον κύριο Γρηγόρη Τσαπατσάρη, τον πρόεδρο της Πανσεκτέ και πρόεδρο του Σωματείου Εστίασης Γρεβενών. Έχουμε νέα μέτρα λειτουργίας στην εστίαση. Κύριε πρόεδρε, καλησπέρα σας. Καλημέρα και ευχαριστώ θερμώς για την υποστήριξη σας. Να είστε καλά. Κύριε πρόεδρε, τώρα τι αλλαγές έχουμε? Έχουμε νέα μέτρα λειτουργίας στην εστίαση. Τι αφορούν τα συγκεκριμένα μέτρα, να ενημερωθούν πλέον οι τηλεθεατές μας αλλά και οι επιχειρηματίες? Λοιπόν, τα μέτρα τα οποία τρέχουν και ειλικρινά μας έχουν αποσυντονίσει, ναι, στην κυριολεξία στη λέξη που σας λέω, έτσι, με πολλές αστοχίες οι οποίες μας έχουν περάσει αρνητικά. Αν μου επιτρέπετε όμως πριν πω στο σημείο το οποίο με ρωτήσατε, ναι, να επισημάνω κάτι το οποίο νομίζω το ξέρουν πλέον οι κυβερνητικοί ηθήνοντες. Λοιπόν, διότι το χρώμα το δικό μας είναι το χρώμα της τσέπης. Να μας δώσουν δουλειά για να μπορέσουμε, αγαπητέ μου έκριτε δημοσιογράφη, για να δώσουμε δουλειά στους εργαζόμενους. Ναι. Πράγμα το οποίο φέτος, ειλικρινά, η τζίρη σε πανελλαδική κλίμακα είναι από 37 μέχρι 49% από πέρυσι πεσμένη. Άρα δηλαδή δεν έχετε κίνηση. Αυτό μου λέτε όλη αυτή την περίοδο που έχουν ανοίξει εξωτερικοί και εσωτερικοί χώροι. Δεν υπάρχει κίνηση. Πολύ σωστή ερώτηση. Μας... για να σας πω κάτι άλλο. Για ρωτήστε έτσι και εσείς που βγαίνετε και κυκλοφορείτε στα μαγαζιά, ναι, ναι, ποιος πελάτη μπαίνει αυτή τη στιγμή μέσα. Σας πληροφορώ, εκτός ελάχιστων περιπτώσεων, δεν μπαίνει κανένας μέσα. Μάλιστα. Και το χειρότερο είναι, και το εντυπωσιακό, αυτά που σας λέω δεν είναι δικά μου, στατιστικές υπηρεσίες, ναι, ναι, έχει αλλάξει ριζικά η συνήθεια του καταναλωτή πελάτη μας. Δυστυχώς, με αποτέλεσμα, έτσι, να παρουσιάζεται αυτή η πτώση των τζίρων. Στο διατάφτα τώρα... Ναι, ναι, να έρθουμε στα μέτρα που έχετε, στα μέτρα. Στο διατάφτα αυτό που συμβαίνει αυτή τη στιγμή είναι τούτο που θα σας πω. Ξέρετε πολύ καλά κι εσείς ότι κάθε εβδομάδα έχουμε αλλαγή διαφορετικών μέτρων. Με αποτέλεσμα, οι συνάδελφοί μου, έτσι, ούτε από χρόνο, ούτε και από άλλες υπόλοιπες ειδικεύσεις γνώσεων, δεν μπορούν να παρακολουθήσουν τίποτε. Ναι. Αν μου επιτρέπετε, εγώ θέλω να επισημάνω 2-3 σημεία, ναι, ναι, γιατί τα χιλιάρικα τα προστήματα όπως έχουν πέσει Δυτική Μακεδονία, έτσι δεν τα αντέχουμε. Λοιπόν, είχαμε πρόστιμα, για να προφυλάξουμε τους συνάδελφους, προσέξτε, έτσι πρωτόγνωρο το πρόστιμο. Λέει η υπουργική απόφαση, όταν μπουν πελάτες στον εσωτερικό χώρο, είναι μόνο, έτσι, αυτοί οι οποίοι έχουν νοσήσει, και προσέξτε παρακαλώ την ειδίκευση, η νόσηση ισχύει για 180 μέρες. Μάλιστα. Προσοχή λοιπόν στους συνάδελφους. Και δεύτερον, οπωσδήποτε για να μπει κάποιος μέσα θα πρέπει να έχει πιστοποιητικό, έτσι, εμβολιασμού. Το πρόστιμο που έπεσε και με εντυπωσίαση είναι αυτό που θα σας πω. Υποχρεούνται όλοι οι συνάδελφοι που με ακούνε στον εσωτερικό χώρο να τοποθετηθεί πινακίδα που να αναγράφει σύνολων εξυπηρετούμενων πελατών στον εσωτερικό χώρο τόσο. Και αν θέλετε να πω και το αποτέλεσμα, το 85% καλύπτουμε στον εσωτερικό χώρο. Για παράδειγμα, εάν οι καρέκλες μας που αναφέρει η άδεια λειτουργίας από εκεί βγαίνει είναι 100, το 85% είναι 85 καθίσματα. Αυτό, αγαπητέ μου, έτσι, πρέπει να έχει πινακίδα στον εσωτερικό χώρο. Εσείς ελέγχετε... Εσείς... επειδή τα τραπέζια, ναι, ναι, κάνανε το εξής λάθος. Το τραπέζι όταν πάει πελάτης πάει το απολυματικό. Όχι, το απολυματικό θα υπάρχει σε όλα τα τραπέζια. Μες. Και προσέξτε κάτι άλλο το οποίο και εσείς θα εντυπωσιαστείτε. Ποιο είναι αυτό που θα πω? Υπήρξε συνάδελφος επιχειρηματίας ο οποίος πήγε το έλεγχος, είδε το self-test, δεν είδε το rapid test. Το πρόστιμο ήταν βαρύτατο και για τον επιχειρηματία αλλά και για τον υπάλληλο. Άρα συνάδελφοι, προσοχή, αν πάρεις υπάλληλο με self-test, το οποίο να θυμίσω είναι 24 ώρες πριν, υποχρεωτικά μέχρι και την ημέρα Πέμπτη θα έχει γίνει και το rapid test. Μάλιστα. Ευθύνη του εργαζόμενου. Έχουμε ελέγχους εδώ στη Δυτική Μακεδονία? Έχουν πέσει πρόστιμα? Στη Δυτική Μακεδονία έχουν πέσει πρόστιμα? Έχουν πέσει ακριβώς πρόστιμα σε επιχειρηματίες? Αυτά τα πρόστιμα, όχι πολλά, λίγα, ναι, ήταν ακριβώς για αυτά που σας αναφέρω. Ναι. Μάλιστα. Έτσι, είναι ειδικευμένοι όπως προσέξατε αυτοί οι έλεγχοι και τα σημεία.
Τι σας λέει τώρα? Εμείς το ξέρουμε να τηρούμε. Ναι. Έτσι, είναι οι μάσκες και τα ερωτήματα είναι πολλά εδώ, λέει. Ωραία. Τι σας λέει, κύριε Τσαπατσάρη, τι σας λέει το Υπουργείο τώρα? Το Υπουργείο τι σας λέει? Δηλαδή, θα δούμε κάποια στιγμή να σταματάνε αυτά τα μέτρα? Δηλαδή, κάθε εβδομάδα να σας έρχονται διαφορετικές. Διαφορετική εγκύκλειος ενημέρωσης, γιατί αυτό δεν μπορεί κάθε εβδομάδα να γίνεται. Ναι, πολύ σωστή ερώτηση. Βέβαια. Το Υπουργείο όχι μόνο ελαφρύνει τα μέτρα, αλλά μπορώ να σας πω ότι τα μέτρα γίνονται πιο αυστηρά. Δηλαδή, να καταλάβετε, το RAPID και το self-test άρχισε να ισχύει από 2 Αυγούστου. Πράγμα το οποίο το RAPID test πριν δεν υπήρχε. Μάλιστα. Διότι αυτό έχει ένα κόστος 25 ευρώ το RAPID test. Ευτυχώς που δεν επιβαρύνει τον επιχειρηματία. Αλλά και δυστυχώς για τον υπάλληλο, έτσι, το 25 είναι 25. Ναι, για τους εμβολιασμένους, για τους εμβολιασμένους υπαλλήλους, τι ισχύει για τους εμβολιασμένους υπαλλήλους? Δεν χρειάζεται ούτε τεστ, ούτε self, ούτε rapid. Οι εμβολιασμένοι. Οι υπάλληλοι. Οι εμβολιασμένοι και οι νοσήσαντες δεν υποχρεούνται σε κανένα τεστ. Μάλιστα, ωραία. Έτσι, αυτό όμως που, για να σας προλάβω, για να με ρωτήσετε σίγουρα, τι γίνεται με τους υπαλλήλους που δουλεύουν μία-δύο μέρες? Ακούστε το βαρύ, υποχρεούνται και στα δύο τεστ. Μα δουλεύει δύο μέρες, θα δώσει 25 ευρώ. Δεν έχει σημασία. Μάλιστα, αυτό είναι ένα δυσβάσταχτο κόστος για τον εργαζόμενο. Πολύ το αυτοκόλλητο, πάνω στην πινακίδα, όπως προείπατε ακριβώς, πρέπει να υπάρχει σε εμφανές σημείο στην πινακίδα COVID-free, έτσι επάνω στην κάθεση, στη βιτρίνα της επιχείρησης. Ωραία, τώρα κύριε Πρόεδρε, για να κλείσουμε, τι ζητάτε από την πολιτεία τώρα, σαν επιχειρηματής και σαν σωματεία? Δεν σας άκουσα την ερώτηση. Λέω, τι ζητάτε τώρα σαν πρόεδρος του σωματείου και ως επιχειρηματίες από την πολιτεία, από το Υπουργείο? Ζητάμε. Αυτό που μας τρομάζει, πολύ καλή έτσι, επίκαιρη ερώτηση, αυτό που μας τρομάζει αυτή τη στιγμή, τι γίνεται την επόμενη μέρα. Ζητήσαμε το 40% μείωση του ενοικίου να πάει μέχρι το Δεκέμβριο. Μας απασχολούν αυτή τη στιγμή δύο κέραια ζητήματα. Το ένα είναι, το οποίο σίγουρα το ξέρετε, επίκειται επαναφορά του ΦΠΑ το 24% τον Οκτώβριο. Το ξέρετε αυτό το πράγμα. Ναι. Ο κύριος Ταϊκούρας το θεωρώ ότι μάλλον έτσι, είναι σε μια κατάσταση εξωπραγματική, γιατί ήταν σχεδόν απόλυτο. Ξέρετε πού θα μας οδηγήσουνε? Δεν θέλω να το πω. Όταν λοιπόν εγώ χρεώνομαι, αγοράζομαι 13 και με χρεώνουν 11 μονάδες επάνω, δεν σχολιάζω πιο κάτω. Δεν σχολιάζω. Είναι καταστροφικό. Εάν επιβάλλουν το 24% έτσι από τον Οκτώβριο, έτσι θα δείτε τι έχει να γίνει. Το δεύτερο το οποίο μας απασχολεί είναι το εξής. Ότι από τον Ιανουάριο και μετά συγκεντρώνονται ένα σειρό οφειλές, επισκεπτές προκαταβολές, παλιά χρέη, χρέη κορονοϊού. Ρωτάω, πώς θα πληρωθούν αυτά? Και όταν μου λέτε ότι δεν υπάρχει κίνηση, γιατί μου λέτε δεν είναι καλή κίνηση? Από τη στιγμή που δεν υπάρχει κίνηση, έτσι, θα βρεθούμε την άνοιξη και το χειμώνα σε δυσάρεστες καταστάσεις. Μάλιστα. Τα χρέη, θυμηθείτε με, θα είναι δισεκατομμύρια και θα αυξάνονται. Πολύ απλά δεν μπορούμε να πληρώσουμε. Ευχαριστώ θερμά για την ενημέρωση, κύριε Πρόεδρε. Να είστε καλά. Να είστε καλά και εγώ. Καλή συνέχεια. Γεια σας.